Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη spoiler για το Survivor All Star. Οι εξελίξεις στον Άγιο Δομήνικο τρέχουνε και τα επεισόδια της εβδομάδος, όπως θα δούμε, θα είναι τύπου κονσέρβα. Ακόμη μία φορά η παραγωγή απογοητεύει τους τηλεθεατές με το αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου, μετά από το 1-0 στις ασυλίες που έκαναν οι διάσημοι, σήμερα θα δούμε να κάνουν και το 2-0. Ωστόσο, εκκρεμεί και το ταξίδι στο Μαϊάμι, το οποίο εμείς θα το δούμε την Τρίτη το βράδυ. Οι μαχητές δεν μπορούν να αντισταθούν και πρέπει να δούμε αν τελικά φύγει ο Μαρτίκας, μήπως και σηκώσουν κεφάλι στους τύπους μάχης, διότι σε διαφορετική περίπτωση και με τη φόρα που έχουν πάρει πλέον οι διάσημοι, οι μαχητές κινδυνεύουν με αφανισμό. Πάμε τώρα να δούμε την καθιερωμένη μας εκτίμηση για το φαβορί της αποχώρησης. Όπως έχουμε πει και σε άλλα βίντεό μας, οι τηλεθεατές θα κληθούν να ψηφίσουν ανάμεσα σε 4 υποψηφίους από την ομάδα των μαχητών. Και όποιος ή όποια τερματίσει στην τελευταία θέση, το βράδυ της Τρίτης θα πάρει το δρόμο της επιστροφής για την Ελλάδα. Ας θυμηθούμε ποιοι είναι οι 4 υποψήφοι. Πρώτος ο Σπύρος Μαρτίκας, δεύτερη η Ρία Κολοβού, τρίτος ο Νίκος Μπάρτζης και τέταρτος ο Γιώργος Ασημακόπουλος. Όπως είπαμε και στο προηγούμενο βίντεό μας, η εκτίμηση δύσκολα μπορεί να αλλάξει. Η Ρία Κολοβού παραμένει το μεγάλο φαβορί, έχοντας τις περισσότερες πιθανότητες για να αποχωρήσει έναντι του Σπύρου Μαρτίκα, ο οποίος εξακολουθεί να προκαλεί χαμό με την παρουσία του και να κρατά ψηλά τους δείκτες τηλεθέασης. Οπότε, λίγο δύσκολο να φύγει ο Σπύρος από το παιχνίδι. Εσείς γράψτε μας τη δική σας άποψη κάτω στα σχόλια για το ποιος θα είναι τελικά αυτός που θα αποχωρήσει, κατά την άποψή σας.